Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Κύριε Μαυρομάτη, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς, κύριε Μαυρομάτη. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για τους Έλληνες που σκοτώνουν στην Ουκρανία. Ναι. Θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές ότι στην περιοχή της Ουκρανίας υπάρχει ένας ελληνισμός από τον 5ο αιώνα π.Χ. Από τους αργοναύτες που φύγαν από εδώ μέχρι σήμερα είναι οι δρόμοι τους οποίους άνοιξαν οι Έλληνες στην περιοχή της Κρυμαίας. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα υπάρχει ένας ελληνισμός ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος διαχρονικά από το ελληνικό κράτος, αλλά παρόλα τα αυτά, ιδίως στην περιοχή της Μαριούπολης, που έχει τα 24 ελληνικά χωριά, διατηρείται η εθνική συνείδηση, η ελληνική γλώσσα και γενικά ο ελληνικός πολιτισμός, ιδίως ο λαϊκός πολιτισμός. Είναι αδιανόητο, είναι ανιστόρητο, είναι κατώτερη των ιστορικών περιστάσεων αυτοί οι άνθρωποι της ελληνικής κυβέρνησης να ζητάνε τους ανθρώπους αυτούς να ξεριζωθούν από αυτόν τον τόπο για να εξυπηρετηθούν τα άνομα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι εξυπηρετούν και την Τουρκία, δηλαδή να μείνουν οι απόγονοι των Χαζάρων και των Τατάρων, οι οποίοι ήρθαν πολύ μεταγενέστερα από τους Έλληνες στην περιοχή, και να φύγουν οι Έλληνες. Έχουμε 100.000 Έλληνες εγκατελειμμένους στην Ουκρανία. Έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία, οι λαοί εννοώ, οι λαοί με τη διάδοση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας στη Ρωσία. Η Μαριούπολη είναι η πόλη την οποία δημιούργησαν οι Έλληνες το 1776, αν θυμάμαι καλά, προς τιμήν της Παναγίας. Και πάνε τώρα να συμμαχήσουν με τους Αμερικανούς και να καταστραφεί η περιοχή. Η Αλεξανδρόπολη θα ισοπεδωθεί, δεν το καταλαβαίνω, Μητσοτάκης και ο Δένδιας. Τι άλλο θέλουν να καταλάβουνε? Στο Κιλκής υπάρχουν τα πυρηνικά της Τσάντας. Τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι? 18.000 Αμερικανοί είναι μέσα στην Ελλάδα. Έχουν εκχωρήσει την εδαφική κυριαρχία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που χαϊδεύουνε τους Τούρκους. Όχι τους χαϊδεύουνε, μια ζωή τους αγαπούσανε. Δεν τους χαϊδεύουν απλώς. Έχουμε περιοχές που δημιουργήθηκαν από τον 5ο αιώνα. Κερκίνης, Αιγιαλός, η Γιάλτα είναι η αρχαία ελληνική λέξη Αιγιαλός. Οδυσσός. Όλες αυτές οι περιοχές είναι περιοχές των Ελλήνων. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το θαλάσσιο εμπόριο εκείνης της περιοχής το είχαν οι Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε τα σιτοκάραβα της Μαύρης Θάλασσας σώσαν την Ελλάδα, τα 600 εκείνα σιτοκάραβα. Όλες αυτές τα προϊόντα από εκείνη την περιοχή κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ερχόντουσαν εδώ στις πόλεις της Μητροπολιτικής Ελλάδος. Μετέφεραν προϊόντα από εκείνη την περιοχή. Είναι τραγικό, είναι αδιανόητο να ζητάνε από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν εκεί χιλιάδες χρόνια. Πολλές φορές την εγκαταλείψανε, πολλές φορές ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και είχαν τη μεταχείριση χειρότερη από τους Πακιστανούς. Θα ήθελα ο ελληνικός λαός να σκεφτεί λίγο τι ακριβώς κάνει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μακριά η Ουκρανία. Δεν είναι μακριά η Αζωφική θάλασσα. Ο Στράβων έλεγε ότι είναι το μακρινό άκρο του Αιγαίου. Εκεί υπήρχε ο Κυμμέριος Βόσπορος. Υπήρχε το κράτος του Βοσπόρου. Ο Πόντος είναι μια περιοχή η οποία άνθησε ο ελληνισμός. Είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας. Είναι αδιανόητο η ελληνική κυβέρνηση να ζητάει να εγκαταλείψουν την περιοχή. Θα έπρεπε να πούνε στους Αμερικάνους, όχι, δεν χτυπάμε εμείς την Ουκρανία για τα δικά σας συμφέροντα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να χτυπήσουμε το λαό. Έχουμε 100.000 Έλληνες στη Μαριούπολη. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί στη Μαριούπολη έχουν σφαγιαστεί επανειλημμένως. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Ας σκύψουν και ας διαβάσουν για τον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασσας. Οι μαυροθαλασσίτες σώσαν επανειλημμένως στην Ελλάδα και είχαν εθνική προσφορά κατά τη διάρκεια του 1821. Το έχει πει επανειλημμένως ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης. Για να μην πάμε στην αρχαία εποχή. Ο Κολοκοτρώνης είπε επανειλημμένως, οι μαυροθαλασσίτες χτύπησαν τον Σουλτάνο. Οι Έλληνες βρίσκαν καταφύγιο από το 17ο αιώνα από το μαχαίρι του Τούρκου σε αυτές τις περιοχές. Και ανέπτυξαν πολιτισμό, ανέπτυξαν εμπόριο, φτιάξαν εκκλησίες, φτιάξαν ιδρύματα.
Ένας ολόκληρος πολιτισμός εκεί πέρα θα εγκαταληφθεί. Έχουν μείνει κάποια απομεινάρια και αυτά θέλουν να τα ξεριζώσουν επιτέλους για να, για να παραμείνουν στον υπουργικό και στον πρωθυπουργικό θόκο. Για όνομα του Θεού. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εκτός από αυτό ότι θα ξεριζωθεί ο κόσμος, θα ισοπεδωθεί η Αλεξανδρούπολη. Θα ισοπεδωθεί το Κιλκής. Τι καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, επιτέλους. Τους βάλαμε εκεί πέρα, τους βάλανε μάλλον όσοι τους ψηφίσανε για να καταστρέψουν περιοχές ολόκληρες της Ελλάδος και τον ελληνισμό όπου υπάρχει ακόμη, για να χαίρεται ο Τούρκος. Το θεωρώ, κύριε Γιώργο, ότι είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Εκφράζω τη διαμαρτυρία μου, μόση δύναμη έχω, και θέλω να καταλάβει οι Έλληνες και να σκέψουν λίγο να διαβάσουν την ιστορία για την Αζωφική θάλασσα. Η Αζωφική θάλασσα ήταν μια ελληνική θάλασσα. Όλο το θαλάσσιο εμπόριο το είχαν οι Έλληνες σε όλες τις πόλεις της περιοχής εκείνης. Η Μαύρη θάλασσα ήταν η ελληνική θάλασσα. Ήταν ο Εύξηνο Πόντος η ελληνική θάλασσα. Όταν πριν από μια δεκαετία είχα συμμετάσχει στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου, που υπήρχε μια οργάνωση αυτή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησα για τον ελληνισμό του Ευξήνου Πόντου και δεν μίλησα για Μαύρη θάλασσα. Είπα για Εύξηνο Πόντο και με ρωτήσαν γιατί λέτε για Εύξηνο Πόντο. Γιατί είναι Εύξηνο Πόντος, δεν είναι Μαύρη θάλασσα. Λοιπόν, είναι σημαντικό να σκύψει ο κόσμος αυτές τις μέρες και να διαβάσει λίγο για τον ελληνισμό της Μαύρης θάλασσας. Για να μπορέσει να αντιδράσει σε αυτό το έγκλημα που ζητάει ο κύριος Δένδιας. Ακόμη ένα έγκλημα. Εκτός από όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει μέχρι σήμερα με τις συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Πάει να κάνει ακόμη ένα έγκλημα. Διαμαρτύρομαι με όση δύναμη έχω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαυρομάτη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και ξέρετε, σε αυτή την περιοχή έλεγα ότι σε αυτή την περιοχή, από τη μια πλευρά Ουκρανία, όπου βρίσκεται η Μαριούπολης, στην θάλασσα του Αζόφ, καθοδόν μετά από τη Μαριούπολη, που είναι τη βόρεια πλευρά, τη πλευρά της Ουκρανίας, από την κάτω πλευρά είναι η Ρωσία, ακριβώς απέναντι. Μιλάμε για στενό. Και στο τέλος αυτού του στενού είναι το Ροστόβ και εκεί ξεκινάνε τα ποτάμια καθοδόν προς την Κασπία. Βέβαια πιο μπροστά περνά στα στενά του Κέρτς, ανατολικά της Γιάλτας δηλαδή, της Χερσονήσου, της Κρυμαίας εν πάση περιπτώσει, και δυτικά, βόρειο-δυτικά του Νοβοροζίσκ, του Καυκάσου. Περνά στα στενά του Κέρτς, μπαίνει στην Αζωφική θάλασσα. Λοιπόν, από την πάνω πλευρά της Ουκρανίας, βόρειο-δυτικά είναι η Μαριούπολης, με έντονο το ελληνικό στοιχείο, πάνω από 100.000 Έλληνες. By the way, του Κασπία. Βέβαια, σε μια τέτοια στενή θάλασσα ή αν θέλετε γυμνοθάλασσα, θάλασσα είναι. Λοιπόν, το πρώτο λόγο σίγουρα θα τον έχει η Ρωσία. Ποιος θα ανεβαίνει, ποιος θα κατεβαίνει. Κατά το δοκούν. Και όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μαυρομάτη, είναι επέκταση του Αιγαίου, είναι επέκταση του Ελισπόντου, η Μαύρη θάλασσα είναι ελληνική θάλασσα.
Μολδαβία, η Οδυσσό, η Κρυμαία. Από εδώ μεριά η Γεωργία, Κολυχίδα, Μαύρη Θάλασσα. Μυρίζει Ελλάδα, γύρω γύρω. Γύρω γύρω μυρίζει Ελλάδα, η Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.